Ναι, αυτό που έχω να σας πω για το θέμα είναι ένα από τα μείζωνα θέματα του Δήμου της Δράμας, ένα θέμα το οποίο ως Δημοτική Αρχή το αναγνωρίσαμε ως ιεραρχώντας το ως πρωτεύον και έτσι ασχοληθήκαμε από πολύ νωρίς. Δυστυχώς δεν ευωδόθηκε μέχρι τώρα αυτό το οποίο περιμέναμε. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη πίεση στον Υπουργό Εσωτερικών και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για να λυθεί, μιας και είναι ένα σύνθετο πρόβλημα, δηλαδή οι ιδιοκτησίες, οι οποίες, οι παραχωρήσεις οι οποίες γίνανε στους κατοίκους του Προαστίου, των Ταξιαρχών, Νέας Κρόμνης, Νέας Αμισού, Αρκαδικού και Νέας Σεβάστιας, δεν είχαν νομιμοποιηθεί, να πω, και έτσι φαινόταν ο Δήμος ως κύριος αυτών των εκτάσεων. Προσπαθήσαμε να δώσουμε τη λύση και μέσα από το κτηματολόγιο, μη διεκδικώντας τα ακίνητα τα οποία έχουν δομηθεί από τους συμπολίτες μας, μιας και καθυστερούσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί ήθελε να το περάσει μέσα από κάποιο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο κρατάει σχεδόν 90 χρόνια. Δυστυχώς, από τη στιγμή που ήρθαν οι πρόσφυγες στη Δράμα μέχρι σήμερα, δεν έχει λυθεί και ταλαιπωρούνται. Πιστεύουμε ότι με το νομοσχέδιο το οποίο κατατίθεται, ότι θα δοθεί η οριστική λύση, ένα απλό ζήτημα το οποίο με μία τροπολογία θα μπορούσε να έχει λυθεί από τη στιγμή που ένας Δήμος δεν διεκδικεί τα ακίνητα των πολιτών, των δημοτών, άρα να μπορεί ο καθένας να το δηλώσει και να μπορεί να το μεταβάσει στα παιδιά του. Τα προβλήματα είναι τεράστια. Τεράστια, δεν ασχολείται, τεράστια που δημιουργεί το διφορούμενο αυτό ιδιοκτησιακό καθεστώς. Το 2008 η προηγούμενη Δημοτική Αρχή πήρε και δήλωσε όλα τα ακίνητα αυτά ως ακίνητα του Δήμου. Και άρα υπήρξε ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα στη συνέχεια. Εμείς αυτό το οποίο δεσμευτήκαμε προεκλογικά να κάνουμε ήταν να δώσουμε λύση οριστική, και η οριστική λύση το δηλώσαμε από την αρχή είναι μόνο νομοθετικά. Αυτό προσπαθήσαμε να γίνει και νομίζω ότι βαίνει προς το τέλος του και έτσι θα μπορούν οι συμπολίτες μας, οι συνδημότες μας να μεταβιβάσουν, να κληροδοτήσουν τα ακίνητά τους στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους. Είναι ένα ζήτημα που μου έθεσε επιτακτικά ο Δήμος, ο Δήμαρχος Δράμας πέρυσι περίπου τέτοιο καιρό και ανέλαβα την ευθύνη. Αυτό το μετέωρο ζήτημα που βασάνιζε τους συμπατριώτες μας όλων αυτών των περιοχών, των Προαστίων ειδικότερα δηλαδή, που αφορά αρκετές δεκάδες συμπατριωτών μας, να έχει πάρει τέλος. Το νομοσχέδιο που από πλευράς Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έχει κατατεθεί, η σχετική διάταξη ύστερα που πολλές φορές λέμε κατόπιν ενεργειό μου, οφείλω να πω ότι αυτή η διάταξη έχει γίνει αποδεκτή, εμπεριέχεται στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Τα συγκεκριμένα κείμενα θα σας δοθούν για να τα γνωρίζετε. Να πληροφορηθούν βεβαίως και οι συμπατριώτες μας εδώ ότι ένα μεγάλο πρόβλημά τους ύστερα από δεκαετίες παίρνει τέλος και ταυτοχρόνως κοινοποιώ όλα αυτά και στους δημάρχους. Ενδεχομένως να υπάρχουν κάποια κενά σημεία και είναι ευκαιρία εν ώψη της συζήτησης στο Κοινοβούλιο. Η πρώτη συζήτηση γίνεται σήμερα στην αρμόδια επιτροπή, προκειμένου μήπως χρειαστούν προσθήκες, βελτιώσεις, έτσι ώστε να καλύψουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που ταλαιπωρούσε πάνω από μισό αιώνα τους συμπατριώτες μας. Ταυτοχρόνως δε, με επιστολή μου προς στον Αντιπεριφερειάρχη αλλά και στους Δημάρχους, ζητώ να με γνωρίσουν τα εκκρεμή ζητήματα που επιβάλλεται η κοινοβουλευτική παρέμβαση, έτσι ώστε ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του και στα ζητήματα αυτά.